Λοιπόν, έχουμε κάνει μια έκκληση προς όλους τους συνδημότες μας. Μετά τη μεγάλη καταστροφή που έγινε στην Καρδίτσα, στον ομό Καρδίτσας, να μαζέψουμε κάποια πράγματα και να στείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Εάν θέλετε να κατανοήσετε τι είναι αυτό που λέω, βάλτε τον εαυτό σας στη θέση τους. Και σκεφτείτε πώς θα θέλατε εσείς να σας αντιμετωπίσουν. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχουν περιθώρια στην κοινωνία μας. Υπάρχει πρόβλημα. Σε όλη την κοινωνία υπάρχει πρόβλημα. Ωστόσο όμως θα πρέπει να δείξουμε την ανθρωπιά μας. Ξεκινάμε λοιπόν από σήμερα, Τρίτη, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ, στην οδό Καποδιστρίου, κάτω ακριβώς δηλαδή από το Δημαρχείο το καινούριο, να μαζεύουμε αυτά τα πράγματα. Θέλω να ευχαριστήσω πρωτίστως εσάς, τους συνεργάτες μου, τις κοπέλες που δουλεύουν στο Βοήθεια στο Σπίτι και θα κάνουν όλες αυτές τις συλλογές και θα μπαλάρουν τα πράγματα. Στείλαμε τότε που υπήρχε πρόβλημα στον Εύρο 2 μεγάλες νταλίκες. Αυτές δεν τις έστειλα εγώ. Τις στείλατε εσείς οι συνδημότες μας. Και αυτό το πράγμα που παρέλαβαν οι στρατευμένοι εκεί, οι αστυνόμοι, οι στρατιώτες, τα παιδιά τα δικά μας εκεί πάνω, ήταν εκείνο το οποίο πραγματικά αισθανθήκατε όλοι σας. Η ευχαρίστηση που ένιωσαν και τα ευχαριστώ που έστειλαν. Το ίδιο πράγμα θα γίνει και τώρα. Τι είναι αυτά που ζητάμε σήμερα? Ζητάμε κουβέρτες, πετσέτες, σεντόνια, μακαρόνια, ρύζι και γάλα ευαπορέ. Δεν χρειάζονται άλλα πράγματα. Ούτε γαριδάκια, ούτε πατατάκια, ούτε κέτσαπ, ούτε τέτοια πράγματα. Επαναλαμβάνω, κουβέρτες, από μια κουβέρτα παιδιά ο καθένας. Δεν είναι δύσκολο. Όλοι μπορούμε να διαθέσουμε 25-30 ευρώ που κάνει μια κουβέρτα για αυτούς τους ανθρώπους. Όλοι μπορούμε να διαθέσουμε 5 ευρώ για να αγοράσουμε συσκευασίες μακαρόνια και ρύζι. Όλοι μπορούν να διαθέσουν από άλλα 5 ευρώ και να πάρουν 2 κουτιά γάλα. 3. Για τους ανθρώπους αυτούς που έχασαν τα πάντα με αυτή τη θεομηνία. Γι' αυτό λοιπόν λεγόμαστε άνθρωποι. Γι' αυτό στεκόμαστε δίπλα στους συνανθρώπους μας. Και να είστε σίγουροι για ένα πράγμα. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει αλλού ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να περνάει από το μυαλό και τη φαντασία των ανθρώπων. Δεν ζητάμε λεφτά. Ζητάμε πράγματα τα οποία ό,τι μας δώσετε περισσότερα θα στείλουμε, λιγότερα ούτε μισό. Και εμείς έχουμε πάρει μια απόφαση ως Δήμος χθες το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο να ενισχύσουμε αυτή τη βοήθεια με κάποια χρήματα από το Δήμο. Και όλοι μας θα βάλουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο. Ζητάω την ανθρωπιά σας, ζητάω τη βοήθειά σας μέχρι την Παρασκευή, συγγνώμη, μέχρι την Πέμπτη το απόγευμα. Παρασκευή θα φύγει η βοήθεια. Σήμερα είναι Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Πέμπτη βράδυ, 9 η ώρα, κλείνουμε το φορτηγό όσα έχουμε μαζέψει και την Παρασκευή ξεκινάει για πάνω. Οι άνθρωποι δεν έχουν τίποτα, είναι στο έλεος αυτή τη στιγμή. Πότε θα τα μαζέψουμε? Μετά από 15 μέρες? Τώρα πρέπει να στείλουμε τη βοήθειά μας. Γι' αυτό λοιπόν, από τώρα που θα πάρετε το μήνυμα, όλοι μαζί από τις 5 μέχρι τις 9 το βράδυ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη, 3 μέρες, και την Παρασκευή το πρωί, χαράματα, θα φύγει η βοήθεια για επάνω. Η βοήθεια η δική σας είναι πολύ σημαντική αυτές τις δύσκολες ώρες. Ξέρετε κάτι, όσοι έχουν υπηρετήσει καταλαβαίνουν αυτό που θα πω. Όταν αλλάζουν οι διοικητές στο στρατό, υπάρχει μια εγρήγορση. Πηγαίνει ο καινούριος, φέρνει τον αέρα του. Έκανα και την αλλαγή πριν από λίγο καιρό και στους αντιδημάρχους. Άλλαξα τις αρμοδιότητές τους. Το ίδιο πράγμα έγινε και τώρα. Άλλαξαν τα νομικά πρόσωπα. Είναι έμπειροι οι δημοτικοί σύμβουλοι και μπορούν να αναλάβουν και να περάσουν από όλα τα δημοτικά, από τα νομικά πρόσωπα και τις αντιδημαρχίες. Αυτή η παράταξη είναι μια παράταξη έργων. Χθες το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο ανακοίνωσα περίπου 20 εκατομμύρια έργα από τα προγράμματα Φιλόδημος και Αντώνης Τρίτσης. Αυτά τα οποία μπαίνουν αυτή τη στιγμή και εν ευθέτω χρόνο θα σας τα πω. Ήδη αυτή τη στιγμή δίπλα ακούτε τις μπουλντόζες. Είναι ένα έργο 5,5 εκατομμύρια, το Μουσείο του Άργους. Το Αρχαιολογικό Μουσείο του Άργους.
Το Άργος έχει αλλάξει. Το έχουν δει όλοι. Το Άργος δεν είναι εκείνο που παρέλαβα εγώ το 2011. Όλα τα πράγματα λοιπόν έχουν αλλάξει και έχουν πάρει άλλη τροπή. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς βάζουμε όλες μας τις δυνάμεις με φρέσκα πρόσωπα να αλλάζουν τα νομικά πρόσωπα οι προεδρίες, έτσι ώστε να μπορεί ο καθένας να φέρει τον καινούριο αέρα του. Όμως δεν ξεχνάμε, και αυτό είναι που είπα στους συναδέλφους, που δίνουμε μαζί αυτή τη μάχη για να αλλάξουμε τον τόπο μας και τον έχουμε αλλάξει, ότι ο ένας βοηθάει τον άλλον. Είναι σε αγαστή συνεργασία και προχωράμε μαζί. Η μοίρα μας έχει αλλάξει. Δυστυχώς όμως θα πρέπει να υπενθυμίζουμε πάντα στον κόσμο που μας ακούει και μας βλέπει ότι εμείς ήρθαμε στην πιο δύσκολη ώρα. Ήρθαμε όταν έκλεισαν οι τράπεζες, ήρθαμε όταν μπήκαν τα μνημόνια, ήρθαμε όταν κόπηκαν οι χρηματοδοτήσεις στους δήμους. Εδώ θα ξαναπώ πάλι για άλλη μια φορά ότι οι προηγούμενοι δήμαρχοι στους δήμους που ήταν και αποτελούν σήμερα το Δήμο Άργους Μυκηνών έπαιρναν 30 εκατομμύρια την τετραετία και σήμερα παίρνουμε μόνο 2.400 την τετραετία να πληρώνουμε τα τοκοχρεωλήσια εκείνων και να μπορούμε να κάνουμε και έργα. Και βλέπετε ότι αναβαθμίζουμε τον τόπο μας. Τρέχουμε να πάρουμε προγράμματα. Ό,τι πρόγραμμα βγαίνει, μπαίνουμε μέσα με όλες μας τις δυνάμεις, με μελέτες που ήδη έχουμε, για να μπορέσουμε να πάρουμε τα προγράμματα αυτά και να μπορέσουμε να κάνουμε τη διαφορά. Ήδη τώρα υπάρχουν άλλα δύο πράγματα τα οποία θέλω να τα πω. Είναι, θα καταθέσουμε σε λίγο καιρό το κλειστό γυμναστήριο του Άργους, ένα κλειστό γυμναστήριο διεθνών προδιαγραφών, γιατί ο αθλητισμός εδώ σε αυτή την πόλη, η καρδιά του χτυπάει δυνατά και στο βόλεϊ και στο μπάσκετ και στο χάντμπολ. Στο χάντμπολ καλά δεν το συζητώ, παίζουν διεθνή παιχνίδια και χρειάζονται και κερκίδες από την άλλη πλευρά. Αυτό λοιπόν το ήδη το ετοιμάζουμε. Μετά προσπαθούμε να εξυγχρονίσουμε το Μπουσουλοπούλιο θέατρο. Η διαθήκη του Κολιαλέξη έχει τελειώσει. Προχωράμε λοιπόν να φτιάξουμε αυτό το μεγάλο κτίριο, το οποίο έχει ζητήσει ο διαθέτης από το 2000 και το οποίο έμενε στις καλένδες 20 χρόνια. Και ήρθαμε να το λύσουμε γιατί ήθελε μεγάλη προσπάθεια. Η προσπάθεια η δική μας είναι να αλλάξουμε τον τόπο μας και αυτό το κάνουμε. Το βλέπετε καθημερινά στους πεζοδρόμους. Τώρα ξεκινάμε στους δύο δρόμους Βασιλής Σοφίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου, που είναι ένας δρόμος κατ' ουσία, την Κορίνθου, έτσι ώστε το εμπορικό κέντρο της πόλης να αλλάξει μορφή. Οι πεζόδρομοι ήδη έχουν αλλάξει μορφή και το βλέπετε. Ετοιμάζουμε πάρα πολλά έργα. Ξέρετε, όταν υπάρχει αγάπη για αυτό που κάνεις, νομίζω ότι μπορείς να το κάνεις και να το κάνεις σωστά. Η αποχέτευση, ας πούμε, για παράδειγμα, των ομβρίων στη Νέα Κύο, που είναι πιο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, ήταν μια επιτακτική ανάγκη να γίνει χρόνια. Όλοι βλέπουν, και όσοι έχουν επισκεφθεί και αυτοί που με ακούνε τώρα από τη Νέα Κύο, ένας μεγάλος χώρος, είναι μια μεγάλη κοινότητα, η οποία αν δείτε στους δρόμους της στην άκρη, έχει κάτι αυλάκια που αν τη νύχτα δεν προσέχει κάποιος και είναι πρώτη φορά σε αυτόν τον τόπο, θα πέσει να σκοτωθεί. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να το διορθώσουμε, ήδη αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να εντάξουμε το νότιο τμήμα του Άργους στην απορροή των ομβρίων, στο αποχετευτικό κομμάτι δηλαδή, και στη Νέα Κύο. Τα ρολόγια της ΔΕΙΑΡ να τα εξυγχρονίσουμε, να μην περνάει πλέον ο υδρομετρητής και να μετράει το ρολόι και πόσα έγραψε και αν βρέχει και αν χιονίζει. Μπορούμε να τους αξιοποιήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που συνταξιοδοτούνται σιγά σιγά και μένουν λίγοι, να τους αξιοποιήσουμε αλλού. Βάζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά σε πρόγραμμα κι αυτό. Να πάρουμε χρήματα ξένα, όχι δικά μας, να ξοδέψουμε. Η ΔΕΙΑΡ είναι πολύ πληγωμένη. Δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει επενδύσεις τέτοιες. Εξυγχρονίζουμε το βιολογικό καθαρισμό που ήταν έτοιμος να καταρρεύσει. Ένας κοστοβόρος βιολογικός καθαρισμός, που δεν είναι η ώρα να μιλήσω τώρα και για τις άλλες πληγές του Φαραώ που έχει. Εντάξει, δυστυχώς εμείς δεν είμαστε στις καλές μέρες να έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε 30 εκατομμύρια τετραετία για να κάνουμε την πόλη μας Παρίσι. Εμείς ήρθαμε την ώρα που μας είχε ανάγκη, φαίνεται, ο τόπος μας, και με αυτά τα λιγοστά κάνουμε εκείνα που δεν έκαναν εκείνοι με τα πολλά. Να μας δώσει ο Θεός κουράγιο, οι συνεργάτες μου να είναι καλά, να παλεύουμε νύχτα μέρα όπως παλεύουμε, για να κάνουμε τη διαφορά όχι μόνο με το παρελθόν, αλλά και με τις άλλες πόλεις.